καθησυχαστική εμφανίστηκε από τα Χανιά η πρέσβυρα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Ζαν Κιγέ, αναφορικά με την εξάπλωση του κορονοϊού. Η Κινέζα διπλωμάτης τόνισε ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν και εκτίμησε ότι πολύ σύντομα ο θανατηφόρος ιός θα ελεγχθεί. Πάντως, ο νέος κορονοϊός θα ονομάζεται στο εξής COVID-19, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Την ώρα που ο κορονοϊός εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς και η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί ανήσυχη την εξέλιξή του, η πρέσβυρα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Ζαν Κιγέ, από τα Χανιά όπου βρέθηκε, έσπευσε να καθησυχάσει, διαβεβαιώνοντας ότι έχουν ληφθεί τα αυστηρότερα μέτρα για την προστασία όχι μόνο του κινέζικου πληθυσμού, αλλά του παγκόσμιου. Αυτός ο ιός είναι ένας καινούριος τύπος, αλλά εμείς ως κυβέρνηση της Κίνας λειτουργήσαμε ταχύτατα και κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν να κάνουμε. Με τα πιο αυστηρά και πιο ολοκληρωμένα μέτρα που έχουν ποτέ εφαρμοστεί, θα προστατεύσουμε τις ζωές και την ασφάλεια των Κινέζων πολιτών και βέβαια όλων των πολιτών του κόσμου. Μάλιστα, η πρέσβυρα της Κίνας έκανε λόγο για περιορισμό της εμφάνισης νέων κρουσμάτων του θανατηφόρου ιού. Αυτές τις μέρες έχει σημειωθεί πρόοδος, ο αριθμός των ασθενών που θεραπεύονται αυξάνεται και ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μειώνεται. Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα ελεγχθεί εντελώς. Για τις επιπτώσεις στον τουρισμό εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού, η Ζαν Κιγέ εκτίμησε ότι η ανακοπή του ρεύματος από την Κίνα έχει προσωρινό χαρακτήρα. Αυτή την περίοδο απαγορεύεται σε οργανωμένα γκρουπ Κινέζων να ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνουμε για να μην εξαπλωθεί η νόσος. Πολύ σύντομα όμως η απαγόρευση αυτή θα έρθει. Η πρέσβυρα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας εμφανίστηκε πεπισμένη πως όχι απλά τα προβλήματα στον τουρισμό θα είναι παροδικά, αλλά το επόμενο διάστημα το κλίμα θα αναστραφεί. Πιστεύουμε ότι μετά τον κορονοϊό οι σχέσεις μας θα αναπτυχθούν και θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο στον τουριστικό τομέα. Τον επόμενο χρόνο μάλιστα έχει αποφασιστεί η διοργάνωση του έτους πολιτισμού Ελλάδας και Κίνας. Έτσι θεωρούμε πως το δεύτερο εξάμηνο θα αυξηθεί το κύμα των Κινέζων τουριστών προς την Ελλάδα. Προς το παρόν η Κίνα παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποιεί πως ο κορονοϊός αποτελεί σοβαρή απειλή.